Γεια σας, είμαι ο Άγγελος Σοβουλδής και καλώς ορίσατε στο κυπριακό κανάλι του YouTube Άδραξε Τροφή για Σκέψη. Μια προσπάθεια να ενημερώσει γονείς, μαθητές, φοιτητές αλλά και επαγγελματίες σε διάφορα θέματα που μας απασχολούν εδώ στην Κύπρο. Κάντε subscribe στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για τα διάφορα θέματα που τρέχουμε. Βρισκόμαστε στο πάρκο της Αθαλάσσας, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Λευκωσίας, ίσως το πιο όμορφο που μπορείς να συνδυάσεις πολλά πράγματα μαζί, να κάνεις τη γυμναστική σου, τη βόλτα σου. Και με αφορμή το μέρος το οποίο εμπνέει, θα μιλήσουμε για τη δημιουργικότητα και την ανάγκη της δημιουργικότητας στο χώρο εργασίας και πώς η δημιουργικότητα μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε προβλήματα και να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά και να διαφοροποιηθούμε. Είτε έχουμε τη δική μας επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε όμως είμαστε υπάλληλοι σε ένα δημόσιο οργάνισμο, είμαστε υπάλληλοι σε μια τράπεζα. Γιατί η δημιουργικότητα είναι η αρχή την οποία θα μας βοηθήσει να γίνουμε εμείς καλύτεροι, να νιώθουμε καλύτερη ικανοποίηση, αλλά ουσιαστικά να κάνουμε τη διαφορά από τους άλλους. Γιατί αυτό το οποίο οι άνθρωποι που μείναν στην ιστορία και οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά προσφέραν κάτι περισσότερο, αυτό που τους διαφοροποιούσε από τους άλλους είναι ότι μπορούσαν, αυτό που λέμε, να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα βλέπουν οι άλλοι. Σήμερα θα προσπαθήσουμε με πολύ απλό τρόπο να δούμε τα διάφορα στοιχεία τα οποία και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ώστε να έχουμε δημιουργικότητα στη δουλειά και να μπορέσουμε να διαφοροποιηθούμε από τους άλλους. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε το τι σημαίνει δημιουργικότητα. Γιατί είναι μια πολύ παρεξημένη έννοια, υπάρχει πολύ έντονα στο χώρο των επιχειρήσεων, το οποίο συνάδει ουσιαστικά μαζί με την καινοτομία και η δημιουργικότητα. Πολλές φορές πηγαίνει στον εαυτό μας σε ένα καλλιτέχνη, τον οποίο κάνει ένα μοναδικό πίνακα ή έναν στο οποίο κάνει ένα άγαλμα, αλλά η δημιουργικότητα υπάρχει παντού. Με πολύ απλά λόγια, είναι η διαφοροποίηση κάποιων ενεργειών ή καταστάσεων των οποίων ή τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα που έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερα είτε να γίνει πολύ περισσότερο αποδεκτό από τους άλλους είτε να μας διευκολύνει εμάς. Προέρχεται από τη λέξη δημιουργία που ουσιαστικά λέει ότι φτιάχνω κάτι με καλό σκοπό. Άρα μην βλέπουμε τη δημιουργικότητα μέσα στα στενά πλαίσια όπου πρέπει να είναι κάτι καλλιτεχνικό. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Όταν πηγαίνουμε στην ουρά και περιμένουμε και θα ξεκινήσουμε από τα αεροδρόμια. Παλιά όταν πήγαινες και περίμενες στην ουρά ήταν ο ένας πάνω στον άλλο, κάθονταν ο ένας πίσω από τον άλλο. Το πιο απλό πράγμα που σκεφτήκαν και κάνανε είναι τραβήξαν μια γραμμή κάτω, η οποία πίσω από αυτή τη γραμμή πρέπει να είσαι πάντα. Οπότε ουσιαστικά διαφοροποίησες και έλυσες ένα πρόβλημα κάνοντας απλά μια γραμμή, ώστε να μην πλησιάζει ο ένας με τον άλλον. Επομένως, το πρώτο στοιχείο που μαθαίνουμε είναι ότι η δημιουργικότητα υπάρχει παντού. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι από μια κουβέντα ενός μεγάλου καθηγητή που είχα στο πρώτο μου πτυχίο στη μηχανολογία, ο οποίος μας είχε πει την εξής κουβέντα. Αυτά που κάνουν οι άλλοι δεν είναι χαζοί. Μελετήστε τα, πάρτε τα, κλέψτε τα και κάντε τα καλύτερα. Η επιστήμη, αλλά και οτιδήποτε άλλο, εξελίσσεται στη συνέχιση της γνώσης μας.
Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, είναι να μπορούμε να αντιγράψουμε τους άλλους, να πάρουμε στοιχεία από τους άλλους, είτε αυτοί είναι ανταγωνιστές, είτε αυτοί είναι συναδέλφοι μας, και εμείς να καταφέρουμε να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και το πώς γίνεται από τη στιγμή που αντιγράφεις, δεν προσπαθείς να το κάνεις ίδιο ακριβώς, αλλά προσπαθείς να βάλεις ένα λιθαράκι παραπάνω. Ο τρόπος που θα το κάνεις είναι να μπορείς να διαχωρίζεις, βλέποντας μια κατάσταση, τα θετικά στοιχεία και να βγάλεις τα αρνητικά. Δηλαδή να μπορεί να έχεις κάτι το οποίο λείπει και από τα παιδιά μας στο σχολείο, αυτό που ονομάζεται κριτική σκέψη. Δηλαδή να μπορώ όχι να πω τη γνώμη μου. Δηλαδή πολλοί μπερδεύουν το ότι η κριτική σκέψη είναι να κρίνω τα πράγματα. Δηλαδή να έρχομαι χωρίς επιχειρήματα και να λέω αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να μαζέψω στοιχεία τα οποία μέσα από την έρευνα που θα κάνω θα πω ότι ναι, αυτά τα στοιχεία είναι αποδεκτά, αυτά τα στοιχεία δεν είναι αποδεκτά. Και να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σου έχουν αναθέσει να κάνεις μια καινούργια διαφήμιση στο Facebook. Η πρώτη ενέργεια που θα κάνεις δεν θα κάτσεις να σκεφτείς και να κάτσεις να ξύνεις το κεφάλι σου για να σου έρθει η ιδέα. Θα πάεις να δεις το τι κάνουν οι ανταγωνιστές σου και βάσει αυτό του τι κάνουν οι ανταγωνιστές σου θα πάρεις τα καλά στοιχεία, θα πάρεις τα στοιχεία που νιώθεις μέσα από έρευνα που θα κάνεις ότι αρέσουν στους υποψήφιους πελάτες και θα προσθέσεις και τα δικά σου δυνατά στοιχεία και θα ξεκινήσεις και θα δώσεις ουσιαστικά ένα καινούριο. Αλλά η βάση σου που ξεκίνησες ήταν το ότι αντέγραψες τους ανταγωνιστές σου. Επομένως, το να παίρνουμε στοιχεία από τους άλλους, είτε είναι στους συναδέλφους μας. Βλέπουμε κάποιος συνάδελφος ότι έχει κάνει κάτι καλό. Να το πάρουμε αυτό το στοιχείο. Κανείς δεν θα έρθει να σου πει. Και να έρθει να σου πει κάποιος είναι αυτοί οι οποίοι είναι μικροπρεπείς. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι η αμφισβήτηση. Για να μπορέσει να υπάρχει δημιουργικότητα πρέπει να αμφισβητούμε τα πάντα. Τίποτα, μα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Σε όλα τα οποία αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα θα πρέπει να υπάρχει αμφισβήτηση και θα πρέπει να προσπαθούμε και να κάνουμε ερωτήσεις αμφισβήτησης. Δηλαδή, μου έμαθε κάποιος στο Excel να κάνω μια αναφορά, το οποίο μου παίρνει να κάνω αυτή την αναφορά πάρα πολύ χρόνο. Θα πρέπει να κάνω το ερώτημα στον εαυτό μου. Μήπως ο τρόπος που μου έχει δείξει είναι λάθος. Μήπως εγώ μπορώ να βρω κάποιον τρόπο τον οποίο θα κάνω καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να αμφισβητούμε τα πάντα. Όμως την ίδια ώρα όταν αμφισβητούμε να μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, όχι για να κριτικάρουμε και να αμφισβητήσουμε, αλλά να έρθουμε και να πούμε πιστεύω ότι μπορεί να γίνει με πιο γρήγορο τρόπο. Έλα να το δοκιμάσω. Η αποτυχία της νέας προσπάθειας που θα κάνεις δεν σημαίνει ότι έχασες. Έτσι θα καταφέρεις να γίνεις καλύτερος. Το τρίτο σημείο είναι ο πειραματισμός. Στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και ειδικά στα μαθήματα όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση επιχειρήσεων, μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε γραμμικά. Δηλαδή, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό. Από το σχεδιασμό και στον προγραμματισμό προχωράμε στο αυτό που ονομάζεται project management, δηλαδή βάζουμε τα πράγματα που θα κάνουμε μια σειρά και μετά λειτουργούμε, δηλαδή δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο και υπάρχει και ο φόβος πολλές φορές στο ότι θα σχεδιάζω, θα το σκέφτομαι. Υπάρχει και άλλη σχολή σκέψης όπου βοηθάει πολύ τη δημιουργικότητα, είναι ο πειραματισμός. Βουτάω, δηλαδή έχω ένα πρόβλημα το οποίο έχω να λύσω και δεν κάθομαι, το σχεδιάζω, κάθομαι αυτό που λέμε πολλές φορές, το ψυρίζουμε. Γιατί το πολύ το ψύρισμα, το πολύ το κοσκίνισμα, στο τέλος χάνουμε την ουσία. Και υπάρχει μια πολύ ωραία έκφραση η οποία
το χρησιμοποιεί και η Google, παραδείγματος χάρη, στον τρόπο όπου δημιουργούν, είναι αυτό που ονομάζεται απέτυχε γρήγορα. Δηλαδή, αντί να κάθεσαι να το μυρολογάς και να το σχεδιάζεις και κοιτάς τη μια τέτοια και να κοιτάς και να λες ότι «Α, τώρα είμαι σίγουρος γι' αυτό», γιατί τις περισσότερες φορές αυτό που έχει αποδείξει η ιστορία, το ότι σχεδιάζουν, βλέπεις ας πούμε γκουρού του χώρου της πληροφορικής, του χώρου του business, να προσπαθούν να σχεδιάζουν, να κάνουν και στο τέλος να υπάρχει μια αποτυχία. Σε μεγάλες εταιρείες. Θα δώσω παράδειγμα, συγκεκριμένο παράδειγμα. Πάρτε τη Microsoft. Η Microsoft, που είναι ίσως ο πιο γίγαντας όσον αφορά τις εταιρείες, πριν κάποια χρόνια έκανε δικά της τηλέφωνα. Πού είναι αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχουν στο market. Απέτυχαν. Δεν σημαίνει το ότι όταν είσαι γκουρού, όταν είσαι έχεις όλες τις γνώσεις, έχεις τον καλύτερο σχεδιασμό, τον καλύτερο προγραμματισμό, θα πετύχεις. Πρέπει να πειραματιζόμαστε, να βουτάμε. Γιατί και υπάρχει και πολλές φορές να βγάλουμε αυτόν τον φόβο της προσπάθειας. Το ότι θα μας αποτύχουμε, το ότι θα μας κατηγορήσουν οι συναδέλφοι μας, ότι θα μας κράσουν. Αυτό το πράγμα μας φέρνει αρνητικότητα, μας φέρνει πρόβλημα. Και εμείς αυτό το πράγμα πρέπει να το βγάλουμε από μέσα μας. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε υπόψη μας όσον αφορά τη δημιουργικότητα είναι το να λύνουμε προβλήματα άλλων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε στη δουλειά μας και αυτό είναι εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στο να αποκτήσω γνώσεις και να μάθω καινούργια πράγματα. Προκαλούσα τον εαυτό μου να λύσω προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Όσα περισσότερα προβλήματα λύσεις άλλων, στην πραγματικότητα από τη μία συνεισφέρεις στον οργανισμό, στην εταιρεία, αλλά στην πραγματικότητα συνεισφέρεις τον εαυτό σου. Μαθαίνεις εσύ περισσότερα πράγματα. Μία από τις πολύ καλές τακτικές που μας χάρει κάποιος για να μάθει προγραμματισμό ή να μάθει, και αυτή είναι η έννοια των forums που υπάρχουν στο διαδίκτυο, που ουσιαστικά μας βοηθάνε να λύνουμε διάφορα προβλήματα άλλων, δηλαδή μπαίνει κάποιος και κάνει κάποιο πρόβλημα, το γράφει και πηγαίνουν κάποιοι άλλοι και το λύνουν. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος μάθησης. Όσα περισσότερα προβλήματα λύσεις δικά σου ή άλλων, τόση περισσότερη εμπειρία αποκτάς. Αυτή είναι η έννοια της εμπειρίας. Άρα πρέπει να έχω μια νοοτροπία και έναν τρόπο mindset, έναν τρόπο σκέψης, τον οποίο θέλω, επιδιώκω και ψάχνουμε να λύνω τα προβλήματα των άλλων. Αυτό στην πραγματικότητα θα μας κάνει εμάς καλύτερους. Επίσης, για να μπορέσεις να έχεις δημιουργικότητα και να μπορείς να έχεις έπνευση, πρέπει ψυχικά μέσα σου να έχεις ηρεμία. Χωρίς να έχεις ηρεμία, χωρίς να τα έχεις βρει με τον ίδιο σου τον εαυτό, αν υπάρχει ένταση, αν υπάρχει άγχος, αν σε καταπλακώνει το άγχος κλπ, στην πραγματικότητα θα δημιουργήσεις μια πεσιμιστική τάση που δεν θα σε βοηθήσει να γίνεις εσύ καλύτερος και να μπορέσεις να δημιουργήσεις. Και επιπρόσθετα δεν είναι μόνο το ψυχικό κομμάτι, είναι και το σωματικό κομμάτι, το οποίο αφορά δύο σημαντικά στοιχεία. Η γυμναστική σε βοηθάει να αποδεσμεύεις τις κατάλληλες ορμόνες από τον οργανισμό σου για να μπορέσεις να ηρεμήσεις και να μπορέσεις να δημιουργήσεις περισσότερες προοπτικές για να μπορείς να έχεις δημιουργικότητα. Και επίσης το άλλο είναι ο ύπνος. Αν δεν κοιμάσαι, αν ζεις μέσα στο άγχος, άμα δεν έχεις φροντίσει να κοιμάσαι τις ώρες που πρέπει, πώς θα μπορέσεις να είσαι δημιουργικός? Τέλος, η δημιουργικότητα χρειάζεται διαλύματα, χρειάζεται διακοπές. Όσο βρισκόταν το μυαλό μας σε μια συνεχή εγρήγορση, όσο πιέζουμε, δεν αποκτούμε δημιουργικότητα. Χρειάζεται να παίρνουμε τις διακοπές μας, χρειαζόμαστε τα Σαββατοκύριακό μας να χαλαρώνουμε, να κάνουμε δραστηριότητες, γιατί αυτό μας βοηθάει
να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και μας βοηθάει στο τέλος να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Επίσης, την ώρα που δουλεύουμε, το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να μείνει παραπάνω από μισή ώρα, 40 λεπτά συγκεντρωμένο. Αυτόματα αρχίζει και πέφτει. Πρέπει να κάνουμε ταχτά χρονικά διαστήματα. Και τα διαστήματα μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι των 5 λεπτών, των 7 λεπτών. Έτσι μας βοηθάει να μπορέσουμε να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Μια άλλη σοφή κουβέντα που άκουσα είναι το ότι όταν κάτι δεν σου βγαίνει, όταν προβληματίζεσαι, επιμένεις, φύγε. Πήγαινε μια βόλτα και έλα μετά ξαναδες το. Θα το δεις εντελώς διαφορετικά. Σαν κατακλείδα θα ήθελα να πω ότι η δημιουργικότητα υπάρχει παντού, ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε δημιουργικοί, ότι χρειάζεται προσπάθεια, διάβασμα και καλή διάθεση και σίγουρα θα δούμε τα πράγματα καλύτερα, όχι για τους εργοδότες μας, όχι για την επιχείρησή μας, αλλά για τον εαυτό μας, γιατί η δημιουργικότητα δημιουργεί ψυχική ικανοποίηση, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο θέλει ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και το σημερινό μας επεισόδιο. Κάντε subscribe στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για τα διάφορα θέματα που θα τρέχουμε και σύντομα θα είμαστε κοντά σας με νέα επεισόδια.